Εντελώς διαφορετική εκλογική αναμέτρηση αυτή την οποία έχουμε τώρα μπροστά μας. Είναι εθνική κάλπη στην οποία πλέον δεν εκλέγουμε περιφερειάρχη ή ευρωβουλευτή, αλλά κυβέρνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός, και αυτό αν θέλετε είναι και η δική μας υποχρέωση, η δική μας δουλειά. Πρέπει γιατί αυτό ανοίγει η ψαλίδα, να το κατανοήσει. Μήπως δεν γιατί δίνει το σήμα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατάλαβε γιατί οι πολίτες. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μετά τις ευρωεκλογές είναι λογικό να υπήρξε ένα διάστημα κόπωσης και του εκλογικού σώματος. Σιγά σιγά όμως το τελευταίο διάστημα, και το διαπιστώνω και εγώ και από τις περιοδίες μου την τελευταία εβδομάδα, φαίνεται ότι ο κόσμος αρχίζει και κατανοεί τα διακυβεύματα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης 7 Ιουλίου. Και με αυτήν την έννοια εγώ είμαι πεπισμένος ότι στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου θα δούμε πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτήν την οποία είδαμε σε ευρωεκλογές και παρουσιάσατε και στη δημοσκόπηση πριν από λίγο. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Είναι η πρώτη εθνική εκλογική αναμέτρηση η οποία λαμβάνει η χώρα μετά την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα την πορεία την οποία θα χαράξουμε για τα επόμενα χρόνια θα την καθορίσουμε τώρα. Πλέον λοιπόν δεν μιλάμε για μηνύματα τα οποία θα σταλούν στις πολιτικές δυνάμεις και στην κυβέρνηση βεβαίως, κακά τα ψέματα, αλλά για μια ετοιμιγορία, τελική ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Τι λέτε, κύριε Ρουσόπουλο? Στο τελευταίο συμφωνώ απολύτως. Ο κόσμος όντως καταλαβαίνει τι ακριβώς χρειάζεται ο τόπος, η χώρα, και γι' αυτό και πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου να πω κάτι προηγουμένως, γιατί λιδωρήθηκαν πάρα πολύ οι δημοσκόποι το τελευταίο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάω στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Πήγαν καλά σε δεν υπήρχε κανένας, πρώτος ο Πρωθυπουργός, που να μην τους απαξίωσαν. Μιλάμε για μια επιστήμη, δεν είναι μια τέχνη, είναι μια επιστήμη η οποία έχει συγκεκριμένους κανόνες. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτοί οι κανόνες απεδείχθησαν ορθοί και απέδωσαν αποτελέσματα όπως είχαν ήδη προβλέψει. Και είμαι βέβαιος, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό θα συμβεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα από τα ζητήματα που εμείς θέτουμε ως Νέα Δημοκρατία είναι για την ημέρα των εκλογών ο κόσμος να μην πάει για μπάνιο, να πάει την επομένη. Έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας για να κάνει διακοπές, διότι δεν πρέπει να έχουμε αποχή σε ποσοστά που είχαμε και στις ευρωεκλογές, και διότι κρίνονται πάρα πολλά πράγματα, όπως και είπα, συμφωνώ με τον κύριο Χαρίτση, για την επόμενη μέρα. Αυτά που κρίνονται την επόμενη μέρα και έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μια ισχυρή αυτοδυναμία, μπορούν να λυθούν μόνον εάν ο πολίτης έχει δώσει με την εντολή του αυτή την ισχυρή αυτοδυναμία. Κύριε Ρουσόπουλο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έρχεται Αρμαγεδόνας, αν η Νέα Δημοκρατία εκλεγεί, για τα κοινωνικά δικαιώματα και για το πορτοφόλι των πολιτών. Ναι, δεν ξέρω αν θα έρθουν και οι δράκοι της Ντενέρης μαζί από το Game of Thrones για να κάψουν τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί μας είπε ότι μυρίζει και το κρέας των δημοσίων υπαλλήλων. Ακούστε, αυτό το οποίο προκύπτει επίσης από μετρήσεις κοινής γνώμης είναι ότι αυτού του είδους η προπαγάνδα είναι ατελέσφορη για τον Πρωθυπουργό και μάλλον εμάς μας κάνει καλό. Όσο συνεχίζει να λέει κάτι τέτοιο, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει την πολιτική, την οποία ο κόσμος έχει ήδη καταλάβει. Στους δημοσίους υπαλλήλους, το υπαριθμόν ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί και είναι και το μόνο, είναι η αξιολόγηση. Αξιοκρατικός τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται οι άνθρωποι στο δημόσιο και τοποθετούνται στις θέσεις εκείνες που πρέπει, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τον πολίτη. Δεν ετέθη ποτέ κανένα θέμα απολύσεων, όπως βεβαίως δεν ετέθη κανένα από τα υπόλοιπα θέματα που στη φαρέτρα του ΣΥΡΙΖΑ ως βέλη, μάλλον άσφαιρα πυρά θα έλεγα, ή βέλη χαλασμένα, προσπαθεί να πετάξει απέναντί μας. Τι λέτε, κύριε Χαρίτση? Κύριε Χατζηνικολάου, ο κόσμος για να κατανοήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας καταρχάς να αποκαλυφθεί. Γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και από τα στελέχη της να υπάρχει, αν θέλετε, μια σιγία σειρμάτου σε σχέση με το πραγματικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί μετά τις 7 Ιουλίου. Μιας και μιλήσαμε και πιάσαμε το θέμα του δημόσιου τομέα, να υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει επανειλημμένως για επαναφορά του κανόνα 1:5. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι το πρόγραμμα προσλήψεων. Το πρόγραμμα προσλήψεων, όχι απολύσεις, αλλά σημαίνει ότι το πρόγραμμα προσλήψεων, το οποίο με πολύ μεγάλο κόπο έχει καταφέρει να εκπονήσει η σημερινή κυβέρνηση, έτσι ώστε να καλυφθούν τα τεράστια κενά τα οποία ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην συντηρητική παράταξη αναγνωρίζουν που προέρχονται από αυτούς τους κλάδους, στην παιδεία, στην υγεία, στην αυτοδιοίκηση. Αυτά τα κενά λοιπόν ή θα λιποηθεί αυτό το πρόγραμμα και θα καλυφθούν τα επόμενα χρόνια, είτε θα επιστρέψουμε σε πολιτικές όπως αυτές του 1:5, οι οποίες θα διωγγώσουν τα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει αυτές οι μέρες, το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, είναι τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό έχει μια ευθύτητα, έχει μια ειλικρίνεια, να παρουσιάσουν το πλήρες πρόγραμμά του στο ελληνικό λαό. Και για το δημόσιο τομέα
και για το τι θα κάνουμε με την ανάπτυξη και τους μικρομεσαίους που έχουν γίνει ένα θέμα, αν θέλετε, πολύ του σειρμού το τελευταίο διάστημα. Αλλά καλό θα ήταν τα ζητήματα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε στη βάση των πραγματικών δεδομένων, των πραγματικών στοιχείων. Μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε, η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία σε σχέση με το εισόδημα της μεσαίας τάξης. Την περίοδο 2010-2014 η μεσαία τάξη, το μέσο νοικοκυριό, είδε μείωση του εισοδήματός του κατά 5.200 ευρώ. Την ίδια στιγμή, την περίοδο 2015-2017, η αύξηση του εισοδήματος ήταν βεβαίως μικρή, μικρότερη, δεν μπορούσε να καλύψει την μεγάλη απώλεια, ήταν 700 ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική βελτίωση αυτών των μεγεθών, σημαντική βελτίωση η οποία βεβαίως είναι στοίχημα να το νιώσει. Τότε γιατί σας εγκατέλειψε η μεσαία τάξη στις ευρωεκλογές? Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η τεράστια προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια και η οποία οδήγησε σε αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα εθνικό στόχο, μια ιστορική επιτυχία, την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, άφησε λίγο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν πολιτικές οι οποίες θα γίνουν αντιληπτές στον κόσμο, στην καθημερινότητά του, στην τσέπη του, σε σχέση με τις ελαφρύνσεις τις οποίες είναι απαραίτητες. Προχωράμε όμως με αυτές τις πολιτικές, προχωράμε με στοχευμένες φοροαπαλλαγές και γι' αυτό το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία πρέπει, είναι απαραίτητο για την ελληνική κοινωνία να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Δέχομαι ότι ο κ. Χαρίτσης, απασχολημένος είτε στο Υπουργείο είτε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και πατρίδα μου τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, δεν μπόρεσε να διαβάσει, δεν πρόλαβε να διαβάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με τους περισσότερους πολίτες, οι οποίοι και το έχουν διαβάσει και το έχουν κατανοήσει. Το ποιος προβαίνει σε φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές είναι γνωστό. Στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, το ΦΠΑ από το 2013 πήγε στο 2024 για να επανέλθει στο 2013 και να εμφανιστεί ως μείζωνα υποχρέωση προς τον Έλληνα πολίτη. Όμως ο Έλληνα πολίτης δεν τρώει κουτόχορτο πλέον. Στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα κόπηκε το ΕΚΑΣ και χάθηκαν περίπου 3.000 ευρώ το χρόνο από τους συνταξιούχους. Στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα μειώθηκε η ανάπτυξη, και μειώθηκαν τα εισοδήματα των πολιτών, κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν οι πολίτες και το δηλώνουν στην κάλπη των ευρωεκλογών. Όταν λοιπόν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σας θυμίζω την επομένη των ευρωεκλογών, αντελήφθη και παραδέχθηκε δειλά-δειλά σιγά, αρχής γενομένης από τον κύριο Φίλικεν, συνήθεια και κάποια άλλα στελέχη, ότι εγκατέλειψαν τους μικρομεσαίους, ότι τσάκισαν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι αύξησαν τους φόρους, ότι ζητούν στους επιτευγματίες, δικηγόρους, δημοσιογράφους και άλλους επιτευγματίες να πληρώνουν 80 και 85% φόρο και 100-110% προκαταβολή επί του εικαζομένου εισοδήματος του επόμενου έτους. Όλα αυτά παίξανε το ρόλο τους. Εάν υπάρχει μια παράλληλη πραγματικότητα, ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο δεν αντελήφθησαν οι πολίτες, τότε προφανώς οδηγούμαστε στο συμπέρασμα που κάποιοι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ετόλμησαν να πούν την επομένη των εκλογών ότι δεν κατάλαβαν οι πολίτες. Νομίζω όμως ότι έχουν καταλάβει πολύ καλά. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Νικολάου, στα διακηρυκτικά τσιτάτα να απαντήσω πάλι με στοιχεία. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με την μεσαία τάξη, τα στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά. Από το 2015 μέχρι σήμερα, 50.000 περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν στη χώρα. Θα μου πείτε, αυτό είναι αρκετό για να αντιμετωπιστεί η κοινωνική καταστροφή? Πόσες έφυγαν? Η κοινωνική, όχι, μιλάω μόνο για το καθαρό. Τα πρώτα δύο χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα 30.000 επιχειρήσεις. Όμως. Λέω ότι την πενταετία 2000, τα γνωρίζω τα στοιχεία πάρα πολύ καλά, κύριε Ρουσόπουλε. Την πενταετία 2010-2014 υπήρξαν λουκέτο σε 300.000 επιχειρήσεις. Μιλάω για το ισοζύγιο ανοίγματος και κλεισίματος επιχειρήσεων. Και την τριετία 2015-2018 υπήρξαν 50.000 περισσότερες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή είχαμε, επειδή μιλήσαμε για ανάπτυξη, το τελευταίο διάστημα έχουμε 9 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική οικονομία. Δεν λέω ότι αυτό είναι αρκετό και πάλι για να καλύψει την κοινωνική καταστροφή η οποία συντελέσχει την περίοδο 2010-2014. Είμαστε όμως, νομίζω, στο σωστό δρόμο. Τα μέτρα ελάφρυνσης, μιας και μιλήσαμε για τη φορολογία και είπε ο κ. Ρουσόπουλος για τη φορολογία. Πρέπει να κλείσουμε. Μόλις χθες, δώστε μου 20 δευτερόλεπτα. Μόλις χθες ο κ. Μητσοτάκης ανέκρουσε πρίμναν και ουσιαστικά είπε ότι για το 2019 δεν θα υπάρξει καμία φορολογική ελάφρυνση, για το 2020, για το 2020 ο κύριος Μητσοτάκης, επιτρέψτε μου όμως, από την αρχή, για το 2020 είπε ότι φορολογική, να παίξει το βίντεο παρακαλώ πολύ, της χθεσινής συνέντευξης του κύριου Μητσοτάκη. Το 2020 τη μόνη φορολογική ελάφρυνση την οποία εξήγηλε για το 2020 είναι, είπε για το ΦΠΑ στην εστίαση, κάτι το οποίο ήδη έχει ψηφίσει η κυβέρνησή μας και υλοποιείται για το 2020 και παρέμπεψε όλες τις άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις για το από το 2021
και μετά. Η από το 2021 και μετά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 15% από το πρώτο έτος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να παίξετε το βίντεο της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη στο Κρήτη. Ωραία, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το Κρήτη TV, η οποία ουσιαστικά αποδεικνύει αυτή η συνέντευξη ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα προεκλογικά δεν έχουν καμία σχέση με το πρόγραμμα το οποίο θέλει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα. Από την άλλη πλευρά, έμπρακτα έχουμε αποδείξει τόσο με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης 2018, αλλά και με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Ζάπιο, ότι οι φορολογικές αφίσεις στοχευμένες εκεί που χρειάζεται λαμβάνουν ήδη χώρα στον τόπο μας και θα πρέπει να συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα. Χώρα που ευημερούν οι αριθμοί, κατά τον κύριο Χαρίτση, δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Καλό τους πολίτες να δουν το βίντεο του κυρίου Μητσοτάκη χθες και να διαπιστώσουν. Εγώ δεν είπα ότι ευημερούν οι άνθρωποι. Είπα ότι η ελληνική οικονομία πλέον ισχυρίζεται σε ισχυρά θεμέλια και οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ τον κύριο Χαρίτση, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία. Ευχαριστώ τον κύριο Ρουσόπουλο, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ.